Να πάω στον Κολοκοτρόνη, στον γέρο του Μοριά, Να δούμε, να ακούσουμε μαζί. Τι απάντησε ο Κολοκοτρόνη, ο γέρο του Μοριά, στην πρόταση Χάμιλτον. Του έκανε πρόταση για συμβιβασμό του Οθωμανού. Ο Βίλιαμ Χάμιλτον ήταν Ιρλανδική καταγωγή και κατατάχθηκε στο Αγγλικό Ναυτικό το 1801. Προήχθη σε πλοίαρχο το 1810. Τον Ιούλιο του 20 ανέλαβε τη φρεγάτα Γκαμπριάν. Ξεσπάει η επανάσταση της Ελλάδος. Ο Χάμιλτον λοιπόν ανέλαβε τη διοίκηση των, αγγλικών πολεμικών, τα οποία περιπολούσε στο Αιγαίο. Τα πλοία τους. Βασική αποστολή ποια ήτανε, να σου πω εγώ. Ε, να προστατεύουν τα εμπορικά πλοία στο αρχιπέλαγο, όπω κάνουν τώρα τα ελληνικά με τα ανατολικά, τα αμερικανικά στου Χούθη, έτσι επειδή ήταν οι πειρατέ τότε. Και ποιοι ήταν οι πειρατέ, ξέρει, οι μανιά ήταν οι περισσότεροι. Οι μανιά ήταν οι πειρατέ. Και τι κάνουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, στέλναν πολεμικά πλοία στο Αιγαίο. Ποιου κυνηγούσαν, του μανιάτε ή του πειρατέ, εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε λοιπόν ταυτοχρόνω να παρακολουθεί και την κίνηση των επαναστατών. Συναντούσε Έλληνε και Τούρκου εξωματούχου για να του μιλήσει, για να συζητήσει μαζί του. Οπότε το Καμπριάν, όποτε αγκυροβολούσε μια ελληνική γη, ελληνική ακτή, ο Χάμιλτον συναντούσε πρωτοργά τη Επαναστάσεω και συζητούσε πολλέ ώρε μαζί του. Αντάλλασε πληροφορίε και μάλιστα πολλέ των περιπτώσεων Έλληνε του ζητούσαν συμβουλέ κατά τη διάρκεια τη Οι Έλληνε εκτιμούσαν ιδιαίτερα την άποψή του και το θεωρούσαν ω άτυπο εκπρόσωπο τη αγγλική κυβέρνηση. Όλοι οι υπόλοιποι έπαιρναν πολύ σοβαρά την άποψή του. Όλοι μα όλοι. Του Χάμιλτον. Πρόκριτη κτλ. Ο Κολοκοτρόνη στα απομνημονεύματά του Αναφέρεται στη συναντήση του με τον Χάμιλτον. Σε μία λοιπόν επαφή του Χάμιλτον με τον κολοκοτρόνη, ο Χάμιλτον προτείνει στον κολοκοτρόνη συμβιβασμό. Να μεσολαβήσει η Αγγλία και να. τα βρουν. Τι απαντά ο κολοκοτρόνη, σα το διαβάζω. Μια φορά, όταν επήραμε τον άθπλιον, ήλθε ο Χάμιλτον, Χάμιλτον δηλαδή, να με ειδεί, μου είπε, Πρέπει οι Έλληνε να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να με Εγώ το αποκρίθηκα. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατο. Εμεί, Καπτάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν κάναμε με τον Τούρκον. Έτσι ξανά δεν μου ξαναμίλησε ο Χάμιλτον. Οι Άγγλοι τον κολοκοτρόν το θεωρούσαν φιλορώσο. Η αλήθεια ήτανε, ήταν ήταν φιλορώσος. Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ ορθόδοξο, πίστευε στο ομόδοξον δόγμα. Δηλαδή, ότι θα μα βοηθήσουν οι φίλοι μα οι Ρώσοι. Βέβαια, αν τα Ιστορικά τα πράγματα, δεν μιλάω για το 17 και μετά 1917, μιλάω για πριν. Κάθε φορά που γινόταν Ρωσοτογικό πόλεμος, πάντα οι Ρώσοι κάτι μας έδιναν και κάτι έπαιρνε η Ελλάδα. Δεν το έκαναν γιατί μα αγαπάνε, ίσω γιατί υπήρχαν τα φιλελληνικά συναισθήματα, ομόδοξο έθνο λοιπά, Το καταλαβαίνω από την πλευρά των Ρώσων. Αλλά ο Τσάρο δεν τα κοίταξε αυτά. Δεν τον ενδιαφέραν αυτά. Τον ενδιαφέραν οι θερμέ θάλασσε να μπορεί να κατεβαίνει στο Αιγαίο ο στόλο του, ο, ο δικό του. Ο ρωσικό στόλο. Γιατί τότε δεν είχαν λιμάνια από πάνω, είχε παγωνιά. Δεν είχαν τα γνωστά παγοδραυστικά ή δεν είχαν τόσο ισχυρά πλοία. Ξύλινα ήταν. Δύσκολο να περάσει από πάνω και να κάνει τον διάπλου. Τον περίπλου, συγγνώμη. Άρα λοιπόν το βόλευε, Κρυμαία, έτσι δαδανέλια, Αιγαίο. Το εμπόριο γινόταν εδώ πάλι. Όπω και τώρα το έντρι του παγκοσμίου εμπορίου, που γίνεται νομίζετε. Κάτω από την Κρήτη. Γι' αυτό είναι πολύτιμη η Ελλάδα και για τους Ρώσους και για τους Άγγλους και για τους Γάλλους και για τους Τούρκους. μου, Εντάξει. Και για τους Αμερικανούς. Για όλους. Είναι το μήλον της έρηδος η περιοχή μας. Απλά δεν το εκμεταλλευόμαστε σας λέω. Και αφήνουμε τους Τούρκους να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και αφήνουμε την Κύπρο μας που είναι το αραπλονοφόρο της Ελλάδος μόνη τη. Οι Κύπροι αδερφοί μας να είναι μόνοι τους. Γιατί? Και να μην είναι δίπλα η Ελλάδα, να μην γίνει ανακηρύσει η μαζί με την Κύπρο.